Ζητήσατε να μπείτε μέσα, αν δεν κάνω λάθος. Βεβαίως. Δεν σας επέτρεψαν, τι σας είπαν? Όχι απλώς δεν μας επέτρεψαν, αλλά δυστυχώς αντιμετωπιστήκαμε σκαιότατα. Και ορισμένοι συνάδελφοί μου από το ΣΥΡΙΖΑ και προφυλακίστηκαν και σπρώχτηκαν και με τις ασπίδες αποθήθηκαν. Αυτά είναι πρωτοφανή, πρωτόγνωρα. Δεν είναι δυνατόν να κλείνουν την πόρτα ενός δημοσίου κτηρίου και να μην επιτρέπουν σε βουλευτές παρουσία για να μπορέσουν να μπουν μέσα και να δουν τι γίνεται. Με τι δικαιολογία σας απέτρεψαν από αυτό? Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Η δικαιολογία αυτή που προβάλλουν είναι απαράδεκτη. Όταν σου λέει έχουμε εντολές. Τι εντολές? Εντολές δηλαδή να αποκλείσουν ακόμα και τη δυνατότητα των βουλευτών να έχουν πρόσβαση στο ραδιομέγαρο. Αυτή είναι η εντολή. Αυτό είναι παράνομο, είναι αντισυνταγματικό, είναι πρωτάκουστο, είναι πρωτοφανές. Αυτό δεν συμβαίνει σε δημοκρατίες. Σε άλλα καθεστώτα μόνο ισχύει αυτή η κατάσταση, αυτή η απαγόρευση. Σε δημοκρατίες όχι. Κύριε Λαφαζάνη, καταλάβατε και με αυτό μεταφέρατε ότι κάποιο θέμα υπήρχε ανάμεσα στην εισαγγελία και στις αστυνομικές δυνάμεις. Ποια εισαγγελία? Η εισαγγελία δεν παίζει κανένα ρόλο. Στον εισαγγελέα που ήταν γιατί μιλούσατε, ναι. Δεν μίλησα εγώ με τον εισαγγελέα, αλλά ο εισαγγελέας σε αυτές τις περιπτώσεις δεν παίζει κανένα ρόλο. Το ρόλο το παίζει η αστυνομία. Η αστυνομία είναι αυτή η οποία κατευθύνει τα πράγματα. Όσοι γίνουν πράξεις παράνομες να τις παραπέμψει στο αυτόφορο. Δεν είναι υπό τις διαταγές του εισαγγελέα η αστυνομία για να κινηθεί. Η αστυνομία παίρνει διαταγές από την κυβέρνηση και εκτελεί εντολές κυβέρνησης. Ο εισαγγελέας δεν μπορεί να δώσει εντολή στην αστυνομία κάντε εκείνο ή κάντε τ' άλλο. Μπορεί να ελέγξει αν βλέπει ότι γίνονται αυτόφορες παραβιάσεις του νόμου. Επομένως, εδώ δεν υπάρχει άλλοθε δικαστικής αρχής. Έχουμε μια ομή αστυνομική επέμβαση με εντολή της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση είναι που είναι παράνομη, είναι έκθετη, είναι μια κυβέρνηση εκτροπής, είναι μια κυβέρνηση αντισυνταγματικής λειτουργίας. Αυτή την κυβέρνηση έχουμε. Πείτε μας για την πρόταση μορφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα καταθέσαμε πρόταση μορφής με επίκεντρο την αστυνομική επέμβαση, τη βρώμικη αυτή η επιχείρηση που εκτυλίσσεται. Θεωρούμε ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρευρίσκεται, να συνεχίζει να κυβερνάει, δεν μπορεί να είναι στον κυβερνητικό τόπο. Η κυβέρνηση αυτή πρέπει να φύγει. Εκτιμάται ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι, αξιοποίησαμε τον κανονισμό της Βουλής που δίνει αυτή τη δυνατότητα να υποβάλουμε πρόταση μορφής στην κυβέρνηση. Η πρότασή μας γίνεται σε μια στιγμή που κορυφώνεται ο κυβερνητικός σατραπισμός, ο κυβερνητικός αυταρχισμός. Έχουμε την κορύφωσή του και θέλουμε να δείξουμε με αυτή την κίνησή μας ότι δεν πάει άλλο η κατάσταση. Ότι δεν μπορεί να συνεχίσει η κυβέρνηση αυτή να διαφεντεύει την πορεία της χώρας. Διότι η χώρα βαδίζει από το κακό στο χειρότερο. Βαδίζει από αδιέξοδο σε αδιέξοδο και στην καταστροφή. Επομένως, η πρόταση που κάνουμε για μορφή είναι μια πρόταση για να φύγει η κυβέρνηση, μια πρόταση που μπορεί να γίνει αφετηρία για ένα μεγάλο λαϊκό αγωνιστικό ρεύμα προοδευτικής ανατροπής. Όμως, κύριε Λαφαζάνη, ξέρουμε ότι όλα είναι θέμα πλειοψηφιών και ότι αυτό τελικά μπορεί να συσπυρώσει τη συγκυβέρνηση. Και να τη δυναμώσει, ίσως, να την νομιμοποιήσει. Να συσπυρώσει δεν νομίζω, γιατί οι κυβερνητικοί βουλευτές είναι κυβερνητικοί βουλευτές. Εμείς δεν έχουμε αυταπάτες ότι μπορεί με την πρόταση μορφής σώνει και καλά να φύγουν βουλευτές της και να πέσει η κυβέρνηση. Άλλωστε, ξέρετε ότι σπανίως πέφτουν κυβερνήσεις με την πρόταση μορφής. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι. Η πρόταση μορφής όμως που κάναμε δείχνει ότι το πράγμα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Απευθυνόμαστε στην κοινωνία και λέμε στον ελληνικό λαό ως εδώ και μη παρέκει, ότι πρέπει να πάρει ο ίδιος τις τύχες του στα χέρια του. Να κινητοποιηθεί. Με την πρόταση δυσπιστίας απευθυνόμαστε στην κοινωνία.
και ζητάμε να διαμορφωθεί αυτό που είπα προηγουμένως, ένα μεγάλο ενωτικό λαϊκό αγωνιστικό μέτωπο για την ανατροπή. Αυτό είναι το αίτημά μας. Και νομίζουμε ότι μπορούμε και στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βεβαίως, με την πρόταση αυτή. Βεβαίως. Και ζητάμε συμπαράσταση και αλληλεγγύη. Ζητάμε όλοι μαζί η αντιπολίτευση, όχι βεβαίως η Χρυσή Αυγή, εννοείται, εννοούμε την δημοκρατική αντιπολίτευση, να ενωθεί σε έναν αγώνα, σε έναν μεγάλο αγώνα, για να ανατρέψουμε την κυβέρνηση, για να φύγει αυτή η κυβέρνηση, για να διώξουμε και την κυβέρνηση και την Τρόικα και τα μνημόνια. Μήπως ξέρετε αν η Χρυσή Αυγή χαιρέτησε αυτή την κίνηση της κυβέρνησης όπως την πρώτη φορά στις 11 Ιουνίου? Δεν φαντάζομαι να έφτασε σε αυτό το σημείο, αλλά εμείς δεν περιμένουμε ότι από τη Χρυσή Αυγή μπορεί να προκύψει το οτιδήποτε θετικό. Οι εξελίξεις... Εννοώ να... την κίνηση της κυβέρνησης, ναι, να βάλει, ναι, τα ΜΑΤ μέσα. Να βάλει τα ΜΑΤ, ναι. Ναι, να ακούσουμε κάτι, ναι, θετικό ή να προκύψει κάτι θετικό από τη Χρυσή Αυγή. Εμείς θεωρούμε ότι η υπόθεση της προοδευτικής ανατροπής θα προκύψει από το ευρύ μέτωπο των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων και κυρίως από την αριστερά. Και κάνουμε για άλλη μια φορά έκκληση για την κοινή δράση, τη συνεργασία, τη συμπαράταξη όλων των αριστερών δυνάμεων. Έφτασε η ώρα όλοι μαζί να διαμορφώσουμε ένα μεγάλο αριστερό μέτωπο. Κύριε Λαφαζάνη, και η επόμενη μέρα, εσείς πραγματικά, αν βγείτε και με όποιους κυβερνήσετε, μόνο σας ή με κάποια άλλα κόμματα, πραγματικά θα παραλάβετε καμένη γη, δηλαδή αυτό που λέγανε όλες οι κυβερνήσεις. Που λέγανε όλες οι κυβερνήσεις. Εδώ θα παραλάβουμε μια χώρα την οποία την έχουν ρημάξει κυριολεκτικά και την καταστρέφουν μέρα με τη μέρα. Αλλά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Εμείς την πρόκληση είμαστε έτοιμοι να την αναλάβουμε, να την αποδεχθούμε, να αποδεχθούμε την ευθύνη, να μπούμε μπροστά μαζί με τον ελληνικό λαό, να ανοίξουμε καινούργιους δρόμους. Δεν λέμε ότι είναι εύκολα τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά μπορούν να ανοίξουν ελπιδοφόροι δρόμοι. Ξέρει ο ελληνικός λαός ότι από μια μέρα στην άλλη δεν αλλάζουν τα πράγματα, αλλά αυτό που ζητάει είναι να υπάρξει ελπίδα, να υπάρξει προοπτική για αυτή τη χώρα. Γιατί όσο είμαστε κάτω από την πότα της Τρόικας και τον ζυγό των μνημονίων, η χώρα δεν έχει προοπτική. Ζούμε έναν απέραντο διαρκή φαύλο κύκλο. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, γιατί ήταν από τις ειδήσεις που έπαιξαν πολύ χτες και σήμερα το πρωί, για τις δηλώσεις του συνεργάτη σας. Για τις δηλώσεις που έκανε ο κ. Τσίπρας στο Τέξας. Δεν είναι συνεργάτη. Δεν είναι συνεργάτη. Είναι σύντροφος, είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατέγραψε την άποψή του με ένα πολύ, νομίζω, σοβαρό, μετρημένο, υπεύθυνο τρόπο. Μπορεί κανείς να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει μαζί του, αλλά άσκησε το δημοκρατικό δικαίωμα που έχουμε κατακτήσει ως κόμμα να καταθέτει μία άποψη. Από εκεί και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ... Δεν εκφράζει την αριστερή πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ. Το άρθρο εκφράζει αυτόν που το υπογράφει. Τώρα, ξέρετε ότι υπάρχουν απόψεις στο ΣΥΡΙΖΑ σε διάφορα θέματα, οι οποίες έχουν διαφορετικότητα και είναι θεμητό αυτό σε ένα δημοκρατικό κόμμα. Κατά τα άλλα όμως πρέπει να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ενωμένος, βρίσκεται σε μια κατεύθυνση μάχημος μπροστά στην πρώτη γραμμή για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα στην Ελλάδα. Οι διαφορετικότητες που έχουμε στο εσωτερικό μας για μας είναι πλούτος και δύναμη. Δεν είναι παράγοντες που μας διχάζουν και μας διαιρούν. Η συζήτηση που γίνεται στις γραμμές μας είναι πάντοτε δημιουργική και επικοδομητική και δυναμώνει την ενότητα, σφυριλατεί την αποφασιστικότητα και τη θέλησή μας να πάμε μπροστά και να ανοίξουμε θετικούς ελπιδοφόρους δρόμους για τη χώρα μας. Είδαμε πολλούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα εδώ. Θα είστε και αύριο εδώ? Βεβαίως, συνέχεια. Όλες τις μέρες εδώ θα είμαστε και στη Βουλή και θα διοργανώσουμε μεγάλες συγκεντρώσεις τις επόμενες μέρες με κορύφωμα, ελπίζω, την μεγάλη συγκέντρωση που θα κάνουμε την Κυριακή στο Σύνταγμα μαζί με την πρόταση Μοφής. Θα καλέσουμε τον λαό, τον ελληνικό λαό, να στηρίξει την πρόταση Μοφής και να κάνει και αυτό στη δικιά του Μοφή στην κυβέρνηση.
για να φύγει η κυβέρνηση. Δεν φοβόσαστε μήπως ο λαός έχει κουραστεί και δεν ακολουθήσει? Δεν νομίζω ότι έχει κουραστεί τόσο πολύ. Έχει κουραστεί από την κατάσταση που του έχουν επιβάλει, από τα μέτρα, από τη συνεχή λαϊλασία. Επομένως αυτό που χρειάζεται είναι να βγει στους δρόμους, να φύγουμε όλοι από τους καναπέδες μας, να είμαστε εδώ στο Ραδιομέγαρο, να είμαστε στις συγκεντρώσεις, να είμαστε στις διαδηλώσεις, να είμαστε στα μεγάλα συλλαλητήρια. Έτσι θα ανοίξουμε καινούργιους δρόμους. Οι καινούργιοι δρόμοι δεν ανοίγουν με το να καθόμαστε σπίτι μας, να γκρινιάζουμε, να απογοητευόμεθα και να οργιζόμεθα. Οι καινούργιοι δρόμοι θέλουν αγώνα, θέλουν ενότητα, θέλουν αποφασιστικότητα, θέλουν θέληση. Και αυτό πρέπει να επιδείξουμε τούτες τις κρίσιμες ώρες όλοι μας, ως λαός να το επιδείξουμε και να πάρουμε τις τύχες της χώρας στα χέρια μας. Πιστεύετε κύριε Λεφαζάνη ότι αυτή η εισβολή των ΜΑΤΕ έγινε σήμερα για να μην είναι στην πρώτη γραμμή κάποια άλλα μέτρα που θα πάρει η κυβέρνηση? Γιατί όπως ακούσαμε χθες και τον κύριο Τόμσεν, τους το είπε καθαρά ότι θα πάρετε άλλα μέτρα, γιατί λέτε ψέματα? Όχι, η κυβέρνηση δεν νομίζω ότι αυτό το έκανε για να αποπροσανατολίσει. Αντίθετα, με αυτή την κίνησή της εδώ, τη βρώμικη αστυνομική επιχείρηση που είδαμε να εκτυλίσσεται τα χαράματα, εξοργίζει τον κόσμο, διαμορφώνει μια κατάσταση η οποία στρέφεται εναντίον της μες στην κοινωνία. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει κανένας πολίτης, φαντάζομαι, που επικροτεί αυτές τις αστυνομικές επιχειρήσεις. Ο κόσμος βρίσκεται σε μια κατάσταση αντίθεσης με την κυβέρνηση, αλλά πρέπει αυτό να το εκφράσει και με κινητοποιήσεις, με ενότητα, με αποφασιστικότητα, με αγώνα. Εδώ αυτό που έγινε μπορεί να αποτελέσει τη σπίδα για μεγάλα πράγματα, για μεγάλες ανατρεπτικές κινητοποιήσεις του ελληνικού λαού. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, αυτό επιχειρούμε τις επόμενες μέρες, αυτό θα επιχειρήσουμε το επόμενο διάστημα και ελπίσουμε ότι θα το κάνουμε αποτελεσματικά και νικηφόρα. Συνέπεσε η σημερινή επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων εδώ στην ΕΡΤ και με την κουβέντα στη Βουλή και την έγκριση για τους πληστηριασμούς, ένα θέμα το οποίο το είχαμε κουβεντιάσει και νομίζω ότι απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Αυτό είναι τυχαίο? Όχι, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Η κυβέρνηση πηγαίνει να επιβάλλει βροχή μέτρων, αντικοινωνικών και αντιλαϊκών μέτρων. Στο πλαίσιο αυτό κλιμακώνει τον αυταρχισμό της με τέτοιου είδους βρώμικες αστυνομικές επιχειρήσεις στο Ραδιομέγαρο. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία στηρίζεται μόνο στα ΜΑΤ για να κυβερνάει. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία λαϊλατεί τη χώρα. Μια κυβέρνηση όπου από μέρα σε μέρα ανακοινώνει όλο και καινούργια μέτρα. Αυτό το θέμα των πληστηριασμών είναι μείζον θέμα. Κινδυνεύει ο κόσμος να χάσει τα σπίτια του, να χάσει το σπίτι που μένει. Το σπίτι που ακόμα δεν έχει αποπλήρωση. Κινδυνεύει να το πάρουν οι τράπεζες. Αν δεν υπάρξει ανανέωση της αναστολής πληστηριασμών για την πρώτη κατοικία. Εμείς θα καταθέσουμε πρόταση νόμου άμεσα για αυτό το θέμα και θα βάλουμε ενώπιον των ευθυνών τους όλους τους βουλευτές. Τι θα ψηφίσουν? Θα ψηφίσουν για να πάρουν οι τράπεζες στα σπίτια του κόσμου, για να τον ξεσπιτώσουν, για να τον αφήσουν στον δρόμο? Είναι άνεργος, δεν έχει τα στοιχειώδη για να επιβιώσει, θα τον βγάλουν και από το σπίτι του για να το πάρουν? Στο οποίο ήδη κάποιοι βουλευτές της συγκυβέρνησης είχαν εκφράσει τις διαφωνίες τους για αυτό το μέτρο. Βεβαίως είχαν εκφράσει διαφωνίες και ελπίζουμε... Αλλά για πολλά έχουν εκφράσει διαφωνίες. Ναι, ελπίζουμε να το κάνουν και έμπρακτα όταν θα φέρουμε σχετική πρόταση στη Βουλή. Μάλιστα. Να είστε καλά. Πολύ, να είστε καλά. Πολύ. Ο κύριος Σταυρόπουλος, Θεόδωρος Σταυρόπουλος, ο οποίος είναι πανεπιστημιακός, θα είναι εδώ μαζί μας. Ναι. Γεια σας, κύριε Σταυρόπουλος. Θα ήθελα να τονίσω